19 λεπτά μετά τις 9. Σας καλημερίζουμε για άλλη μια φορά από τη συχνότητα του 984. Με καλεσμένους αυτή τη φορά εδώ στο στούντιο δύο υποψήφιους βουλευτές, διότι δεν κάνει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην προεκλογική περίοδο. Γνωρίζουμε χθες και ότι με απόφαση του Αρείου Πάγου 36 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων ότι μπορούν να διεκδικήσουν τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές ή να διεκδικήσουν στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές την ψήφο του ελληνικού λαού κόπηκαν συνολικά 14 κόμματα. Καλημερίζω τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και τον κύριο Χρήστο Στρατάκη από το ΠΑΣΟΚ. Κύριε, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Με την ευχή να είστε καλά. Έχετε δύναμη για να πάτε παρακάτω? Όλος ο κόσμος είναι καλά. Τι είπατε? Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, αν έχετε την καλοσύνη, για αρχή. Και λέω, ρώτησα, είπα με την ευχή να είστε καλά. Είπατε όλος ο κόσμος και λέω και έχετε δύναμη, πάτε παρακάτω. Πάντα οι υποψήφοι πολιτικοί πρέπει να έχουν δύναμη. Αλλιώς πώς θα ανταπεξέλθουν και μετά τις εκλογές όσοι επιτύχουν κλπ. Τελικά 36 κόμματα, κύριε Βαρδάκη, για να ξεκινήσω από εσάς, και συνασπισμοί κομμάτων διεκδικούν την ψήφο μας 21 Μαΐου. Αναμενόμενο ήταν, κυρία Δουλγεράκη, πιστεύω αυτό. Εντάξει, η απόφαση του Αρείου Πάγου σεβαστή. Πάμε παρακάτω. Πολλά είναι τα κόμματα. Πολλά. Υπάρχουν νομοί που λένε ότι οι υποψήφοι είναι πολύ περισσότεροι από τους ψηφοφόρους. Εντάξει, συμμετοχή καλή είναι. Να υπάρχει απλά αυτή η συμμετοχή, όχι μόνο στην πολιτική αλλά και στα κοινά, να συνεχίζεται και μετά τις εκλογές. Ανανεώνεται το πολιτικό προσωπικό, κύριε Βαρδάκη? Όλα τα κόμματα, σε όλα τα κόμματα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι έχω δει, ανανεώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να σας θυμίσω ότι αρκεί η ανανέωση αυτή, όπως λέει και ο κόσμος, να μην γίνεται για λόγους ανάγκης απλά για να κλείσει ένα ψηφοδέλτιο, αλλά να είναι το ουσιαστικό και η ενασχόληση των νέων ανθρώπων, των νέων πολιτικών με την πολιτική, διότι ο καθένας από εσάς ψηφίζεται από τον καθένα από εμάς για να κάνετε καλύτερη τη ζωή μας. Κύριε Δουλγεράκη, πιστέψτε με, είναι ένα στοίχημα αυτό και είναι παρήγορο σε ένα βαθμό που δεν ήταν μέχρι σήμερα, δεν το βλέπαμε μέχρι σήμερα, ότι συμμετέχουν πολλοί νέοι άνθρωποι σε όλα τα ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων. Και αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι αρχινά σιγά σιγά οι νέοι άνθρωποι αρχινούν σιγά σιγά να ασχολούνται με τα κοινά και την πολιτική. Ο μέσος όρος των ψηφοδελτίων τα προηγούμενα χρόνια ήταν τα 55 με 58 χρόνια. Τώρα βλέπουμε ότι έχουν ανανεωθεί όλα τα ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων. Και αυτό, όπως σας είπα, είναι παρήγορο. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί, γιατί είναι αναγκαιότητα, αν θέλετε, η νέα γενιά να μπει μπροστά. Η νέα γενιά που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, τεράστια ζητήματα, και πρέπει να πάρει στα χέρια της πάρα πολλές καταστάσεις για να επιδιώξει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, που, να μην ξεχνάμε, κυρία Δουλγεράκη, έχουν διώξει πάνω από 500.000 νέους ανθρώπους, νέα μυαλά στο εξωτερικό, γιατί ακριβώς δεν έβρισκαν τις συνθήκες εργασίας, τις συνθήκες διαβίωσης που βρίσκουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αναγκαιότητα η νέα γενιά να μπει μπροστά, κύριε με Στρατάκη, αλλά ελπίζει ο καθένας από εμάς αναγκαιότητα, γιατί πρέπει να αλλάξουν πράγματα και όχι γιατί λειτουργεί αυτή την ώρα απλά και μόνο το θυμικό, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Κοιτάξτε, στις προσεχείς εκλογές, που είναι μια γιορτή της δημοκρατίας, θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Είναι υποχρέωσή τους προς το κράτος, προς την κοινωνία, προς τον ελληνικό λαό. Σε αυτές τις εκλογές θα συμμετέχουν περίπου 440.000 νέοι ψηφοφόροι, γεννημένοι από το 2006 μέχρι το 2006, και είναι περίπου το 5% του πληθυσμού. Θεωρώ ότι πρέπει οι πολιτικές που θα κληθεί να εφαρμοστεί όποια επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να αφορά και κυρίως σε αυτή τη γένεια, αυτούς τους νέους.
Και χρέος όλων εμάς των υποψήφιων πολιτικών, των κομμάτων και των συνδυασμών είναι να τους κάνουμε να ενεργοποιηθούν πολιτικά, και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι και ο γνώμονας της πολιτικής και των πολιτικών αυτή και την επόμενη δεκαετία, η ανάσχεση της απαξίωσης της πολιτικής από διάφορα φαινόμενα, είτε λόγω του αναποτελεσματικού κράτους, είτε λόγω της αναξιοπιστίας λόγων και έργων. Και θεωρώ είναι πολύ σημαντικό αυτή η γενιά να στηριχτεί στα πόδια της, να πιστέψει σε μια πολιτική που θα μπορεί να της δώσει την εξουσία να διαμορφώνει αυτή το παρόν και το μέλλον της. Και θεωρώ ότι πρέπει οι πολιτικοί και τα κόμματα να υπηρετήσουν πολιτικές μέτρα και μεταρρυθμίσεις που δίνουν ακριβώς αυτή την εξουσία στον λαό να ελέγχει την εξουσία και, και τους κυβερνώντες. Όταν δηλαδή όλο αυτό πηγάζει από τη βάση και από την κοινωνία, τότε όλοι θα θεωρούν ότι θα έχουν λόγο στα πράγματα και θα είναι κτήμα τους οι όποιες εξελίξεις. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να πορευτούμε μπροστά και σαν χώρα και σαν κράτος. Όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Βαρδάκης, σε αυτές τις εκλογές υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ανανέωση στα κόμματα. Και εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε ανανεωμένα ψηφοδέλτια σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Έρχεται ως μια φυσική συνέχεια, θα έλεγα, και της ανανέωσης που είχαμε στην ηγεσία με την εκλογή του Νίκο Ανδουλάκη, του συντοπίτη μας. Και είναι και κάτι που ζητάει ο κόσμος. Δηλαδή, είναι όπως λέμε σαν τη φύση. Όταν η φύση ανανεώνεται, έτσι και οι πολιτικοί και τα κόμματα πρέπει να ανανεώνονται. Όχι μόνο βέβαια ηλικιακά, αλλά και ιδεολογικά. Γιατί νέος σε ηλικιακά δεν σημαίνει ότι έχεις απαραίτητα και νέες ιδέες, και το αντίστροφο φυσικά. Υπάρχουν νέοι με παροχημένες λογικές και νοοτροπίες, και υπάρχουν μεγαλύτεροι με πολύ μοντέρνες και ρηξικέλευθες απόψεις. Και θεωρώ αυτό είναι πολύ σημαντικό ώστε να προχωρήσουμε μπροστά. Εξάλλου και εμείς στα καταστατικά μας έχουμε ποσοστώσεις για νέους κλπ. Για συμμετοχή των νέων σε ψηφοδέλτια. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί ώστε να τους παροτρύνουμε να συμμετέχουν στα κοινά. Νέοι, παλιοί, αλλά κυρίως νέοι, οι οποίοι φεύγουν, ανοίγουν τα φτερά τους, πάνε στο εξωτερικό, δεν μπορούν να ζήσουν. Ακόμα και σε αυτή τη βαριά μας τη βιομηχανία που λέγεται τουρισμός, με συνεχείς τις καταγγελίες με κύριε Στρατάκη, ότι ξέρετε, εδώ δεν τηρείται η νομοθεσία, δεν τηρούνται τα εργασιακά δικαιώματα. Σήμερα, ας πούμε, θα δείτε την είδηση ότι έρχονται ράμπο, ή ΑΔΕ στέλνει ράμπο από την Αθήνα για να ελέγξει το τι γίνεται μέσα στο χώρο του τουρισμού. Δείτε την πρώτη σελίδα εφημερίδα Νέα Κρήτη. Απόβαση στην Κρήτη, ράμπο από την Αθήνα για την εργασιακή ζούγκλα στον τουρισμό. Δηλαδή, μέχρι που κηγείται να κάτσει ο άλλος. Και μετά μιλάνε για ελλείψεις εργατικών χεριών στον τουρισμό, όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση. Για πείτε μου τι λέτε, τι προτείνετε. Κοιτάξτε, είναι πολύ γενικότερο το θέμα. Προφανώς στο ειδικότερο έρχονται, το ζητάω. Προφανώς το ότι έρχονται ράμπο από την Αθήνα σημαίνει ότι υπάρχει μία ένδυα υπαλλήλων, αντίστοιχων στελεχών στις αρμόδιες υπηρεσίες σε επίπεδο Κρήτης και Ηρακλείου. Υπάρχει έλλειψη και αποδυνάμωση σε προσωπικό και υπηρεσίες. Θα έλεγα ότι η οικονομική πίτα του τουρισμού είναι τεράστια. Και θα πρέπει σίγουρα, επειδή συντελεί στην αύξηση του ΕΠ, θα πρέπει σίγουρα ο τουρισμός και να συνεισφέρει στα δημόσια οικονομικά μέσω των εργοδοτικών εισφορών, των ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει να πληρώνει για τους εργαζόμενους, και να δίνει πίσω σε μορφή μισθού ή οικονομικών απολαβών στους εργαζόμενους ώστε να έχουν αξιοπρεπείς μισθούς. Θεωρώ ότι πρέπει το να λέμε ότι δεν γίνονται έλεγχοι ή απαιτούνται ρηξικέλευθα μέτρα κλπ. Ας βάλουμε ένα γενικό πλαίσιο, για παράδειγμα, να δεσμευτούμε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας θα δεσμεύσουμε, ας πούμε, συγκεκριμένο ποσό, το 10-15% ακριβώς για έλεγχο των απολαβών στον τουριστικό τομέα και λοιπά, για επιδότηση επιχειρήσεων ώστε να προσλαμβάνουν νέο προσωπικό ή να τηρούν τα εργασιακά μέτρα και την ασφάλεια. Οπότε θεωρώ ότι
είναι μια μεγάλη πίτα στην οποία πρέπει να συνεισφέρουν όλοι, και οι τουριστικοί επιχειρηματίες, ώστε να, να υπάρχει και μια αξιοπρεπής διαβίωση των εργαζομένων, γιατί η Κρήτη στηρίζεται στον τουριστικό τομέα, και το να λέμε ζούγκλα στον τουρισμό και λοιπά, θεωρώ είναι ίσως και υπερβολή, με την έννοια ότι δίνει ψωμί στο λαό της Κρήτης ο τουρισμός, και σίγουρα θα πρέπει να ασκούμε έλεγχο στις μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις, στις μεγάλους επιχειρηματίες, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με συγκεκριμένα μέτρα, και δίνοντάς τους κίνητρα ακριβώς να μην το κάνουν αυτό, ό,τι γίνεται, να μην επαναλαμβάνεται αυτή η ζούγκλα που θεωρούμε ότι γίνεται, για να μην επαναληφθεί τα επόμενα χρόνια. Θεωρώ ότι πρέπει να το δούμε συνολικά, ας πούμε, σαν συνεισφορά της τουριστικής βιομηχανίας στο να σέβεται τους εργαζόμενους και τους απασχολούμενους εποχιακά στο τουριστικό κομμάτι. Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη. Κυρία Δουλειράκη, επιτρέψτε μια παρένθεση. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο μόνο. Έχει ένα ευχάριστο εδώ η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Τη έριξα μια ματιά τώρα ερχόμενος. Λέει: ξεπάγωσε ύστερα από 22 χρόνια. Σωστά. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης. Αυτό σηματοδοτεί και αρκετά ζητήματα όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις. Όμως, εάν θέλουμε να δούμε, ειλικρινά πιστέψαμε, ένα δευτερόλεπτο, την πολιτική, την εφαρμοζόμενη πολιτική σήμερα και για την Κρήτη, τη σημερινή κυβέρνηση, αποτυπώνεται σε όλο της το μεγαλείο στην εφημερίδα Νέα Κρήτη σήμερα. Αγανάκτηση για το φράγμα φάντασμα. Την πλακιώτησα. Μια σελίδα. Έμφυα στα συντρίμια. Δεύτερη σελίδα της Νέας Κρήτης. Έμφυα στα ερείπια. Για τα ερείπια. Τρίτη σελίδα. Να πάμε και παρακάτω. Υγεία. Τέταρτη σελίδα. Όλα αυτά τα ζητήματα που είπαμε εδώ, εάν τα αναλύσουμε ένα-ένα, θα δείτε την κατάντια και την σημασία που δίνει σε έργα υποδομής, αλλά και σε μείζον σημασία ζητήματα όπως είναι το νερό που θα το δούμε μπροστά μας, η σημερινή κυβέρνηση. Όμως για τα εργασιακά, έρχομαι στο θέμα μας. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, κυρία Δουτζεράκη. Και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα βρισκόμαστε πάλι σε μια εργασιακή ζούγκλα, όπως λέτε εδώ στην Ακρίτη. Πολύ σωστά. Να σας πω γιατί. Όταν εμείς φωνάζαμε το 22 ότι δεν έπρεπε η επιθεώρηση εργασίας να γίνει ανεξάρτητη αρχή, γιατί δεν είχε κανένα λόγο το ΣΕΠΕ να γίνει ανεξάρτητη αρχή, δεν είχε κανένα λόγο, αλλά ήταν στοχευμένες κινήσεις της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη να αποδυναμώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, για να πούμε στους ακροατές μας ότι ο ΣΕΠΕ, η επιθεώρηση εργασίας, είναι ο μοναδικός ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους όσον αφορά την ανασφάλιση και υποδηλωμένη εργασία. Και θα πει τώρα ένας κακοπροαίρετος: εσείς τι είχατε κάνει? Εμείς είχαμε κάνει αυτό που έπρεπε να έχουμε κάνει τότε. Είχαμε λειτουργήσει όσον αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα με δύο συγκεκριμένους οργανισμούς. Το ΠΕΚΑ, που ήταν για όλη την Κρήτη, με 12 ελεγκτές, που σήμερα, κυρία Δουλειράκη, είναι 2. Γι' αυτό λέω για αποδυνάμωση, με αποτέλεσμα να βιώνουμε αυτές τις τραγικές καταστάσεις. Και το δεύτερο και ουσιαστικότερο είναι ότι εδώ και 3 χρόνια αρνείται πεισματικά ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί λέω τον κύριο Μητσοτάκη? Γιατί είχε ζητηθεί από τους ξενοδοχοϋπάλληλους, ειδικά εδώ στο Ηράκλειο, σε επίσκεψή του από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων, να γίνει υποχρεωτική σύμβαση, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα. Τι σημαίνει υποχρεωτικότητα της σύμβασης? Τήρηση από όλους τους εργοδότες. Τη στιγμή λοιπόν, κυρία Δουγκεράκη, που η σύμβαση ενώ είχε γνωμοδοτήσει παλιότερα το ΑΣΕ, τι είχαμε κάνει εμείς? Είχαμε πάρει γνωμοδότηση του ΑΣΕ, δηλαδή του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, τη γνωμοδότηση, τη θετική γνωμοδότηση. Είχαμε κάνει υποχρεωτικές συμβάσεις. Τώρα, 3,5 χρόνια, αρνείται το Υπουργείο να κάνει υποχρεωτικές συμβάσεις, με αποτέλεσμα να μην τηρούνται, και βλέπουμε καθημερινά τις καταγγελίες που κάνουν οι εργαζόμενοι, ειδικά στον χώρο του τουρισμού. Πρέπει να καταλάβουν οι ξενοδόχοι, κυρία Δουλειράκη, ένα πράγμα. Ότι και φέτος θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά. Και για να κυλήσει ομαλά η χρονιά, πρέπει να σεβαστούν τουλάχιστον τις συμφωνίες που έχουν κάνει μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.
υπέγραψαν συλλογική σύμβαση. Ακούει λοιπόν κάποιο σήμερα που δεν ξέρει το αντικείμενο ότι μα αφού υπέγραψαν οι ξενοδόχοι πάλι σύμβαση με τους ξενοδόχους, γιατί διαμαρτύρονται? Γιατί ακριβώς δεν τηρείται σαν υποχρεωτική σύμβαση από όλους τους εργοδότες. Πάμε παρακάτω. Κυρία Δουλειράκη, μια κουβέντα μόνο. Δεν θέλω ούτε να λαϊκίζω, αλλά πρέπει να λέμε την πραγματικότητα. Εγώ και σαν πρώην πρόεδρος του εργατικού κέντρου δεν θα περίμενα ποτέ ότι θα βρισκόμαστε 137 χρόνια μετά το Σικάγο και να μιλάμε πάλι να διεκδικούμε 8 ώρα. Γιατί το λέω αυτό? Να σας θυμίσω τον τελευταίο νόμο του κυρίου Χατζηδάκη, ο οποίος στην ουσία κατήργησε το 8ωρο βάζοντας την απλήρωτη υπεροριακή απασχόληση, τη δίωρη υπεροριακή απασχόληση, και να σας θυμίσω ότι ήταν ένας όρος συγγνώμη, των ξενοδόχων φέτος για να υπογράψει τη σύμβαση, τελικά το πήραν πίσω. Αντί να διεκδικούμε το 35ωρο, διεκδικούμε πάλι εκ νέου το 8ωρο. Γιατί ήρθε μια ανάλγητη κυβέρνηση να καταργήσει το 8ωρο. Και αυτό που δεν έκανε η κυρία Δουλειράκη, καμία δεξιά κυβέρνηση, καμία δεξιά κυβέρνηση, το έκανε η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Να βάλει χέρι στο 1264. Δηλαδή στις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Και βέβαια ένα εμβληματικό νόμο, να θυμίσω πριν 50 χρόνια, ένα νόμο του Πασόκ, το 1264. Και ήρθε ο κύριος Χατζηδάκης να βάλει χέρι στο 1264 που αφορά τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και την ποινικοποίηση, έφερε την ποινικοποίηση της απεργιακής κινητοποίησης με αποτέλεσμα να βιώνουμε τις καταστάσεις που βιώνουμε σήμερα. Τι άλλο να πούμε δηλαδή για τα εργασιακά? Και βέβαια την κατάρρευση των συλλογικών συμβάσεων. Η αγορά εργασίας ούτως ή άλλως έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και έχει πάρα πολλά προβλήματα και δεν είναι μόνο στο χώρο των ξενοδοχείων υπαλλήλων. Όχι, γενικά γιατί, το λέω. Γιατί παίρνω και μήνυμα που λέει ότι δεν είναι μόνο η αγορά των ξενοδοχείων υπαλλήλων, η αγορά εργασίας. Πολύ σωστά. Σαφέστατα ξεκινήσαμε από εκεί, διότι είναι ως τελευταία πληροφορία ότι έρχονται ράμπο από την Αθήνα για να κάνουν τους ελέγχους. Αλλά ούτε κι εσείς να ξεχνάτε από τη δική σας την πλευρά ότι. Θυμάμαι από το εργατικό κέντρο επικυβέρνησης, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, ότι πάρα πολλές φορές δεν είχατε ούτε αυτοκίνητα να μετακινηθείτε να πάτε να κάνετε ελέγχους σε χώρους εργασίας. Μπαίνανε αυτοκίνητα δικά σας στο δρόμο, δική σας η βενζίνη, για να μπορέσετε να πάτε να κάνετε ένα έλεγχο. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο διαιωνίζεται, έχει μια συνέχεια. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα ότι τα προβλήματα έχουν συνέχεια, ενώ οι λύσεις δεν έχουν συνέχεια και οι προτάσεις δεν έχουν συνέχεια, είναι μοναδικό. Κυρία Δουλειράκη, είμαι από αυτούς που είχα καταγγείλει τέτοια σαν πρόεδρος. Το θυμάμαι και γι' αυτό σας το λέω. Και επειδή τα είχα καταγγείλει, δεν θέλω να λέω το εγώ, γιατί ήταν μια συνολική προσπάθεια το 2015. Το 2015 δεν είχαμε καταφέρει πραγματικά να κάνουμε αυτά που θέλαμε όσον αφορά τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Θέλω να σας διαβεβαιώσω όμως, και αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος, το ξέρουν τα συνδικάτα, το ξέρει το εργατικό κέντρο σήμερα, το ξέρουν το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων, το ξέρει ο ιδιωτικός τομέας, ότι ιδρύοντας τα ΠΚΑ το 2017, που είχαμε λίγο δημοσιονομικό αυτό, περιθώριο, λειτουργήσαμε τα ΠΚΑ τότε και βέβαια. Επανδρώσαμε τις κατατόπους επιθεωρήσεις εργασίας με τέτοιο τρόπο και σε συνδυασμό με κλιμάκια από την Αθήνα να γίνεται ένας έλεγχος ουσιαστικό και σοβαρός στους χώρους δουλειάς. Ξέρετε, πότε το ΣΕΠΕ είχε 12 εργαζόμενους? Το ΠΚΑ ήταν πλήρως ελεγχομένο και τώρα έχει μόνο 2. Όχι το ΣΕΠΕ, το ΠΚΑ. Το σώμα, ναι. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας είχε πολύ περισσότερους μέχρι το 2019. Μετά με τις συνταξιοδοτήσεις. Ναι, μετά με τις συνταξιοδοτήσεις. Μα το είπα πριν από λίγο, ότι προηγούμενη διακυβέρνηση ότι δεν είχαν προσωπικό να στείλουν ή δεν είχαν αυτοκίνητα. Ναι, άρα θεωρώ ότι και κάνανε δεν ό,τι είναι κάνανε. Είναι θέμα της παρενής κυβέρνησης και της προηγούμενης κυβέρνησης. Για να βάζουμε όλους στο καμβάκι. Μα γι' αυτό είπα ότι τα προβλήματα υπάρχει προστελέχωση, υπήρχε διαχρονικά. Το ΠΚΑ δημιουργήθηκε ακριβώς για να καλύψει τα κενά της επιθεώρησης εργασίας. Να σας πω, ΣΕΠΕ, ΠΚΑ, ΠΚΑ, ΣΕΠΕ, ό,τι και αν είναι, ζητούμενο είναι ότι πρόβλημα υπήρχε. Αυτό. Το θέμα πρέπει να ξεπεράσουμε. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τον ελεγκτή, τη λογική του ελεγκτή και του ελεγχόμενου. Θα πρέπει να σκεφτούμε, να επινοήσουμε νέους τρόπους διευθέτησης και πάταξης όλων αυτών των προβλημάτων. Υποχρεωτικότητα των συμβάσεων. Δυστυχώς, ακόμα και την υποχρεωτικότητα, όπως λέτε, υπήρχε, δεν δεσμεύονταν από τις συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες θεωρητικά, συσσαγωγικά, είναι υποχρεωτικές.
τι άλλου είδους υποχρεωτικότητα μπορεί να επιβάλλει η πολιτεία. Είναι πάντως τραγικό να υπάρχει μία συλλογική σύμβαση εργασίας και να μην τηρείται. Μία κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, γιατί προηγήθηκε η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και στη συνέχεια αναζητάς η οποία αυτή, είναι υποχρεωτική. Η οποία είναι... την κηρύξανε υποχρεωτική αρκετό διάστημα μετά. Σωστά. Και να έρχεται να υπογραφεί μια τοπική σύμβαση και να ζητάς και να αυτή πρέπει να την κάνεις υποχρεωτική. Δηλαδή αυτά μόνο σε εμάς. Ναι, αυτά σημαίνουν όμως μόνο σε εμάς μέσα στην αγορά εργασίας. Η υποχρεωτικότητα, για να εξηγήσουμε, γιατί ίσως να μην το έχουμε καταλάβει. Πώς θα διασφαλιστεί η υποχρεωτικότητα. Μα ακριβώς, πρέπει να διασφαλιστεί. Δεν αρκεί να λέμε ότι είναι το μεγάλο ζήτημα. Εδώ λοιπόν λέμε ότι ναι, μεν η υποχρεωτικότητα των συμβάσεων γνωμοδοτείται από το ΑΣΕ, κηρύσσεται υποχρεωτική από τον εκάστοτε υπουργό, κάτι που δεν έχει κάνει ο Χατζηδάκης τρία χρόνια, και από εκεί και πέρα είναι μετά υποχρέωση των ελεκτικών μηχανισμών να ελέγχουν την υποχρεωτικότητα. Και μετά μιλάμε για το τέρας της γραφειοκρατίας και όλα τα υπόλοιπα, λες και είναι αριανό φαινόμενο. Μια υπογραφή, και ερχόμαστε πάλι σε εκείνο που λέει: κοιτάξτε πόσους νόμους έχουμε. Και πόσα πράγματα ακριβώς δεν τηρούμε και δεν εφαρμόζουμε. Για την επιχειρηματικότητα, ως φυσική συνέχεια της κουβέντας που είχαμε πριν από λίγο αναφορικά με τα εργασιακά, λίγο να πάμε για τη στήριξη την οποία ζητά ο επιχειρηματικός κόσμος, διότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία τρέχουν για να πάρουν αυτή την ανάσα, που μπορεί να είναι από το μεταφορικό ισοδύναμο, που μπορεί να είναι από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, από την στιγμή που βλέπουμε ότι ειδικά το λιανεμπόριο αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά βέβαια και οι επαγγελματοβιοτέχνες λένε ότι κοιτάξτε, εδώ τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό μπροστά σε αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουμε. Αλλά και από την άλλη πλευρά, την κυβέρνηση να λέει ότι στο μέτρο του δυνατού, σε ό,τι έχουμε, εμείς αυτά μπορούμε να δώσουμε. Κύριε Στρατάκη, ξεκινάω από εσάς. Κοιτάξτε, και η κρίση της πανδημίας συνετέλεσε στο να υπάρχει μια μείωση της επιχειρηματικότητας. Ο πιο σημαντικός παράγοντας, θα έλεγα, ήταν η τεράστια αύξηση στο κόστος της ενέργειας, που οδήγησε και σε δυσβάσταχτες υποχρεώσεις για όλες τις επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι εκεί πρέπει να εστιαστούν οι πολιτικές, στη μείωση του κόστου παραγωγής και στο τριτογενή τομέα και στον πρωτογενή τομέα. Όπως πολύ σωστά είπατε, διεκδικήσεις των επιχειρηματιών αναφορικά με το μεταφορικό ισοδυναμείο δεν το συζητάω, είμαστε όλοι υπέρ, ειδικά και εδώ στο νησί μας στην Κρήτη, που για κάποιους δεν θεωρείται νησί αλλά θεωρείται επιρροτική Ελλάδα δυστυχώς. Θα πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι και θέματα όπως τη μείωση του ΦΠΑ, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και το τζίρο στις επιχειρήσεις και την κυκλοφορία του χρήματος. Θεωρώ ότι είναι άμεσα μέτρα που μπορούν να γίνουν. Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση και επί της προηγούμενης φυσικά δεν έγινε έστω και μια πιλωτική μείωση της ΦΠΑ για να δούμε πώς αυτό μπορεί να οδηγήσει και τις επιχειρήσεις να κινηθούν περισσότερο, αλλά και να έχει οι καταναλωτές να έχουν την ευχέρεια να μπορούν να καταναλώνουν περισσότερο. Και θα έλεγα ότι εάν αυτό είχε δυσμενή συνέπεια στα δημόσια οικονομικά, τότε ναι, εδώ είμαστε, εδώ πρέπει να είναι η πολιτεία παρούσα συνέχεια, ώστε να δει, να είναι ανακαλή μέτρα, εάν αυτά δεν είναι εις όφελος των δημοσίων εσόδων. Αλλά όταν έχεις μια κοινωνία που... μια κοινωνία που υποφέρει, που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην κατανάλωση, και αντίστοιχα επιχειρηματίες που βλέπουν μειωμένους τζίρους και μειωμένους κύκλους εργασιών, θεωρώ ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτά τα μέτρα, τη μείωση του κόστους στην ενέργεια, ειδικό φόρο κατανάλωσης κλπ. Μείωση ή άμεση επιστροφή, γρηγορότερη επιστροφή, ή ακόμα να συζητήσουμε και την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Θα πρέπει να μπούμε σε μια άλλη λογική παραγωγικού μοντέλου. Και στο τριτογενή τομέα και κυρίως στον πρωτογενή τομέα. Είμαστε στην Κρήτη, η οποία λούζεται τις περισσότερες μέρες του χρόνου από ήλιο και ανεώσιμες πηγές. Πρέπει να θέσουμε στο τραπέζι θέματα όπως εκτός από τις κατανάλωσης ενέργειας και τις αυτοπαραγωγής ενέργειας, να μπορούν οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν. Και μάλιστα εδώ προτείνουμε και την μορφή επιδότησης σε μικρές επιχειρήσεις και νοικοκυριά
μικρών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με μικρά φωτοβολταϊκά ή μικρά αιωλικά, τα οποία θα γίνονται από τις τράπεζες με ενέχειρο το ίδιο το σύστημα παραγωγής. Και η απόσβεση του ενέχειρου αυτού, δηλαδή των πάνελ, των ανεμογεννητριών, των inverters και του λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, η απόσβεση αυτού θα γίνεται στα επόμενα χρόνια από την αξία του ρεύματος, από μέρος της αξίας του ρεύματος που θα παράγει το ίδιο το σύστημα. Θεωρώ πρέπει να πάμε σε τέτοιες προτάσεις, γιατί έχουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ως Ηράκλειο και ως Κρήτη, μαζί φυσικά και με τα γενικότερα αξιοποίηση υδρογόνων ανθράκων, όπως και καλώς έχει προχωρήσει τους τελευταίους μήνες το θέμα αυτό νότια της Κρήτης. Ως Πασόκ είχαμε οραματιστεί πριν 12 χρόνια ότι πρέπει να βάλουμε το θεσμικό πλαίσιο με το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών. Οι μελέτες έχουν δείξει και οι έρευνες ότι κάτω από την νότια της Γάβδου υπάρχουν μεγάλα αποθέματα φυσικού αέριου και δεν ίσως ακουστεί υπερβολή, μπορούμε, εάν το εκμεταλλευτούμε αυτό, να γίνουμε το Ντουμπάι της Μεσογείου, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε κυβερνήσεις που να θέτουν αυτό ως προτεραιότητα. Και εμείς ως Πασόκ με τον νόμο Μανιάτη, αν θυμάστε, έχουμε προβλέψει ακριβώς τη μελλοντική αξιοποίηση όλου αυτού του αποθεματικού και με κοινωνικό πρόσημο, όπως γίνεται στα μοντέλα της Βόρειας Ευρώπης, με τη δημιουργία Ταμείου Αλληλεγγύης Γενεών, ούτως ώστε να μην πάνε, ας πούμε, όλη η αξιοποίηση σε κάποιες ξένες εταιρείες που θα έρθουν να κάνουν τις έρευνες ή την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Έχουμε προνοήσει να δοθούν ποστά στις περιφέρειες από όπου γίνεται η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Έχουμε προνοήσει να πηγαίνει ένα μέρος στην εκπαίδευση των νέων γενιών σε αντίστοιχα πανεπιστήμια και μεταπτυχιακά προγράμματα, ακριβώς για να ενισχύσουμε την έρευνα πάνω σε αυτή την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Και θεωρώ πρέπει να δούμε συνολικά το ενεργειακό κόστος και ως κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις κάθε είδους και κυρίως στον πρωτογενή τομέα. Κύριε Βορδέκη. Συμφωνώ με αρκετά από αυτά που είπε ο κ. Στατάκης. Όμως επιτρέψτε μου να πω λίγο πιο απλά τα πράγματα για αυτό που συμβαίνει σήμερα. Η μικρομεσαία επιχείρηση, η αυτοαπασχολούμενη επιχείρηση σβήνει. Και γιατί σβήνει, κυρία Δουλειράκη? Κάθε μέρα περνούμε. Αν ρωτήσετε τους εκπροσώπους της ΟΕΒΕΝΗ, των επαγγελματιών, των μικροεπαγγελματιών, θα σας πούν ότι αυτό που είπατε στο πρόλογό σας, ότι η υποστήριξη που δόθηκε την περίοδο της πανδημίας ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Μας λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι δόθηκαν, και πράγματι έτσι είναι, περίπου 45 δισεκατομμύρια της στήριξης εξ ολοκλήρου της κοινωνίας, λέει ο κ. Μητσοτάκης, την περίοδο της πανδημίας. Τα 25 δισεκατομμύρια, κυρία Δουλειράκη, σας ενημερώνω ότι έχουν παρκαριστεί στις τράπεζες από μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλο επιχειρηματίες. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα, είτε λεγόταν επιστρεπτές προκαταβολές, ξέρουν πολύ καλά που πήγαν οι επιστρεπτές προκαταβολές, οι μη επιστρεπτές προκαταβολές, ποιοι τις πήραν και πώς ωφελήθηκαν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Εις βάρος, και το λέω ευθαρσώς, εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων. Τι λέμε τώρα 12 μήνες, 18 μήνες, τι λέμε? Μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πλαφόν στην ενέργεια, πλαφόν στην αντλία, στην αντλία και στο δηληστήριο. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί είναι αυτά που επιβαρύνουν και αυξάνουν το κόστος παραγωγής στις μικρές επιχειρήσεις. Έχουμε την ακριβότερη ενέργεια στην Ευρώπη, η σχροκέρδεια είναι παντού, κυρία Δουλειράκη, δεν έχει παταχθεί ούτε στο ελάχιστο. Και θα σου πω ένα παράδειγμα. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ευρώπη, ο μέσος όρος στην Ευρώπη, να είναι 450 ευρώ ο τόνος και στην Ελλάδα 790? Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στον τόνο 450 περίπου στην Ευρώπη, 750-90 στην Ελλάδα. Δεύτερο παράδειγμα. Πώς γίνεται το 2021 με 80 και 90 δολάρια το βαρέλι, το πετρέλαιο, να πληρώνουμε τη βενζίνη 1,95, 1,98, 1,92
Και σήμερα με 70 δολάρια το βαρέλι να την πληρώνουν πάλι ένα 92-98. Εδώ δεν είναι οφθαλμοφανέστατο ότι κάποιοι εσχροκερδούν. Εδώ δεν βλέπουμε ότι δεν μπορούν να αντέξουν σε αυτή την πίεση και σε αυτή την κατάσταση οι μικρές επιχειρήσεις. Δεν μπορούν να επιβιώσουν, γιατί ο λογαριασμός του ρεύματος που ήταν 600 ευρώ, σήμερα του έρθει ένας λογαριασμός και λέει ήταν 600 ευρώ το ρεύμα, αλλά παίρνετε επιδότηση 80 ευρώ, αλλά ο λογαριασμός συνολικά είναι 890. Δεν βλέπουμε, κυρία Δουλγεράκη, ότι το τελευταίο εξάμηνο έχουν αυξηθεί τα επιτόκια δανεισμού 5 φορές, με αποτέλεσμα να αυξηθούν, λέγαμε για ληξιπρόθεσμες οφειλές, λέγαμε για πληστηριασμούς. Πέστε μου, πώς θα αντέξει μια επιχείρηση όταν έχει μια δόση δανείου 400 ευρώ και δεν μπορεί να την διεκπαιρεώσει, δεν μπορεί να την εκπληρώσει την οικονομική υποχρέωση, και με 5 αυξήσεις πάει 800 ευρώ. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Αυτά όλα δημιουργούν, πιστέψτε με, ένα κρυχτικό πραγματικά μείγμα που την επόμενη μέρα, εάν δεν αλλάξει η κατάσταση, εάν δεν αλλάξει ο τρόπος προσέγγισης όλων αυτών των προβλημάτων, και σας είπα 3-4 πράγματα. Αρνείται πεσματικά, για ποιο λόγο? Να μειώσει το ΦΠΑ η κυβέρνηση. Κάτι που έχει κάνει όλη η Ευρώπη. Είδαμε τελευταία την Ισπανία. Δημοσιονομικό κόστος. Ναι, ναι, το περίμενα ότι θα αναφέρατε το παράδειγμα έτσι. Της Ισπανίας, είπα. Ναι, να σας πω. Όταν όμως, κυρία Δουλγεράκη, λέει, λένε οι κακοπροαίρετοι ότι δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Να σας πω όμως ότι αν κάνετε μια αναδρομή θα δείτε ότι τον Ιανουάριο, δηλαδή τον πρώτο μήνα του χρόνου, είχε υπερέσοδα το κράτος από το ΦΠΑ και από τις αυξήσεις των προϊόντων περίπου 790 εκατομμύρια. Να το δημοσιονομικό χώρο για τη μείωση του ΦΠΑ. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι να μένει αναπάντητο. Δεύτερο, Πρωτομαγιά προχθές, κυρία Δουλγεράκη. Χθες πήγα μια περιοδία σε κάποια χωριά. Ένας από τους ανθρώπους που είναι μικροεπιχειρηματίες σε ένα χωριό της Ενδοχώρας μου λέει: κύριε Βαρδάκη, ελάτε εδώ να δείτε. Χθες πήραμε αυτό το κατάλογο προϊόντων και μου δείξε 16 προϊόντα την ημέρα της Πρωτομαγιάς που πήραν αύξηση 4%. 4% αύξηση. Πέστε μου τώρα, κυρία Δουλγεράκη, ποιος θα αντέξει αυτή την κατάσταση? Μου λέει ο άνθρωπος λοιπόν αυτός ότι εγώ, κύριε Βαρδάκη, τον επόμενο μήνα δεν μπορώ να πάρω τις προμήθειες που χρειάζεται το μίνι μάρκετ, το μαγαζί μου, για να δουλέψω. Αυτά δεν τα βλέπει ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν τα βλέπει η κυβέρνηση. Δεν βλέπει ότι είναι μια χαοτική κατάσταση που αν δεν. Τώρα είναι αργά, βέβαια. Εύχομαι η επόμενη κυβέρνηση, όποια κι αν είναι, να ξεκινήσει από αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτή η μικροεπιχειρηματικότητα, αυτή η μεσαία τάξη, η λεγόμενη, μπορεί να δημιουργήσει κάποιες θέσεις εργασίας, μπορεί να δημιουργήσει αξιοπρεπείς δουλειές. Γιατί δεν θα τις βρεις αξιοπρεπείς δουλειές, κυρία Δουλγεράκη, από πείρα σας το λέω, στις μεγαλοεπιχειρήσεις. Να πούμε βέβαια ότι και το Market Pass, που, για το οποίο πέρεται η κυβέρνηση και ο κύριος Γεωργιάδης, και εδώ απαυξάνω τις. Αυτά που λέει ο κύριος Βαρδάκης είναι, θα έλεγα, συσταγωγικά μία απάτη. Εάν ψωνίζετε από σούπερ μάρκετ, θα είχατε διαπιστώσει όχι μόνο τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια, κάθε 15 με 30 μέρες, όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ βάζουν συγκεκριμένα προϊόντα σε μια πολύ μεγάλη έκπτωση σε σχέση με τη μέση τιμή κάθε χρόνο, το οποίο κρατάει 1-2 εβδομάδες κάθε μήνα. Αυτό στην ουσία θεσμοθέτησε. Το καλάθι του νοικοκυριού. Ο κύριο Γεωργιάδη με το καλάθι του νοικοκυριού. Το κατσικάκι, κυρία Δουλγεράκη, μεγαλύτερη απάντηση. Το κατσικάκι που θα τρώγαμε από τον κύριο Γεωργιάδη 9,99 και πήραν τσάμπα τα αρνιά, τα ντόπια, και μας έφεραν τα εισαγόμενα Μεγάλη Πέμπτη. Να σας ενημερώσω και γι' αυτό, αξίζει ο κόσμος να τα ακούσει, με 16 ευρώ. Και ένα τελευταίο θέλω να πω για αυτό το θέμα. Τελευταίο, ότι εάν ανατρέξει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα δείτε ότι για την επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχείρηση, δεν προβλέπονται πόροι ανάπτυξης. Αυτό και μόνο δείχνει τους στόχους και το πώς σκέφτεται η σημερινή κυβέρνηση όσον αφορά την μικρομεσαία επιχείρηση. Μα το Ταμείο Ανάκαμψης θεωρείται ως μάνα εξ ουρανού, το οποίο θα μας σώσει από τα μύρια όσα προβλήματα και θα φύγουμε από την εποχή με τις ισχνές γελάδες. Για να πάμε στις παχές. Κύριε Διολιγοράκη, υποτίθεται δημιουργήθηκε για να στηρίξει οικονομίες, να τις κάνει ανθεκτικές λόγω των συνεπειών από την πανδημία. Εκεί είναι που είναι μεγάλη ευκαιρία της κυβέρνησης και της όποιας κυβέρνησης. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τους πόρους αυτούς, αλλά ακριβώς για να κάνουμε ανθεκτική την οικονομία μας. Ζητήσαμε από την κυβέρνηση πριν 9 μήνες, 10, είχαμε ζητήσει να γίνει μια δικοματική επιτροπή για την παρακολούθηση της διαχείρισης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν το δέχτηκε η κυβέρνηση. Κάτι που συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και κάτι άλλο δεν δέχτηκε η κυβέρνηση.
κυρία Δουλγεράκη. Αυτό είναι σοβαρό. Να μας πει που έχουν πάει τα, μέχρι σήμερα τα χρήματα που έχουν δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εγώ λοιπόν να σας ενημερώσω, τη στιγμή που δεν μας απάντησε η κυβέρνηση, ότι εμείς έχουμε διαπιστώσει ότι έχουν πάει σε 60 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Σε 60 αφημί, όπως λέμε. Σε 60 και αφημί, εμείς, κύριε Βαρδάκη. Είναι μεγάλο ζήτημα, κύριε Δουλγεράκη, σε όλο το διάστημα. Της, και μετά, λίγο μετά την πανδημία, δηλαδή στο τελευταίο χρόνο, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαβούλευση σχετικά με το πού αξιοποιούνται τα διαθέσιμη πόρα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό είναι, θεωρώ, ότι χειρότερο για μια κυβέρνηση. Θα πρέπει να υπάρχει διαβούλευση, συζήτηση με την κοινωνία, με τους φορείς, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα λεφτά για να χτίσουμε μια οικονομία και μια χώρα του αύριο. Τώρα, αυτό ανεξάρτητα από τα κόμματα. Έτσι, δεν. Μας δίνεται μια ευκαιρία. Είχε πληγεί η παγκόσμια ανθρωπότητα από αυτή την κρίση, από αυτή την πανδημία, και λόγω του πολέμου κλπ. Θεωρώ ότι πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική. Αλλά δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ούτε ίχνος, δεν εφάρμοσε ούτε ίχνος διαβούλευσης στο πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι στην υγεία, στη γεωργία. Υπάρχουν ατράνταχτα στοιχεία που μπορούμε να τα παραθέσουμε, κυρία Δουλγεράκη, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε. Και βέβαια η κρίση, η ακρίβεια δεν ξεκίνησε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ακρίβεια, κυρία Δουλγεράκη, έχω όλα τα στοιχεία να τα παραθέσω, ξεκίνησε πολύ πριν. Πολύ πριν. Απλά τον πόλεμο στην Ουκρανία, απλά επιδεινώθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους. Και σας απασχολεί ιδιαίτερως και εσάς και ως κόμματα, αλλά και προσωπικά σαν άνθρωποι εδώ της Κρήτης, κύριε Βαρδάκη και κύριε Στρατάκη. Έχει να κάνει με την αγροτική οικονομία και κυρίως έχει να κάνει με το νερό, γιατί σας άκουγα και κατά τη διάρκεια του διαλύματος να λέτε μεταξύ σας, ανταλλάσσοντας σκέψεις, ότι πραγματικά εδώ αυτό το οποίο μας περιμένει θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Κύριε Στρατάκη, στο λίγο χρόνο που μας απομένει, παρακαλώ πάρα πολύ, νερό, διαχείριση του νερού, όλα αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας, πώς, κύριε Στρατάκη, μπορούμε να τα διαχειριστούμε? Πολύ σημαντικό θέμα, κύριε Διοργιάρακη. Φέτος θα έχουμε, ήδη τα πρώτα μηνύματα δείχνουν ότι θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολη χρονιά όσον αφορά το νερό. Τα φράγματα στερεύουν. Έπρεπε δυστυχώς να είχαμε προνοήσει νωρίτερα για να δημιουργήσουμε είτε μικροφράγματα είτε άλλες υποδομές που θα συγκεντρώνουν όλα τα ύδατα και το διαθέσιμο υδατικό δυναμικό του νησιού. Παλαιότερα έλεγαν ότι η Κρήτη είναι ένας ξηροθερμικός βράχος στη μέση της Μεσογείου. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό δεν ίσχυε, μάλλον. Παρά το γεγονός ότι και φέτος δεν είδαμε έντονες βροχοπτώσεις, θεωρώ ότι υπάρχουν τρόποι να συγκεντρώνουμε τα διαθέσιμα νερά και τις βροχοπτώσεις. Κυρίως η Ανατολική Κρήτη είναι που έχει και το μεγάλο Κρήτη, ακριβώς. Πρόβλημα. Όχι, η Ανατολική Κρήτη έχει το μεγάλο πρόβλημα. Δέχεται μεγάλες βροχοπτώσεις. Η Δυτική, δηλαδή Ρέθυμνο, Χανιά, είναι πολύ πολύ καλύτερα τα πράγματα, όπως ακούγαμε από τον κύριο Μαμαγκάκη. Στα πλαίσια ενός νέου παραγωγικού μοντέλου όμως που χρειάζεται ο αγροτικός τομέας και ο πρωτογενής τομέας, ένας από τους στόχους θα είναι και αυτός, η βέλτιστη χρήση του νερού άρδευσης, ούτως ώστε να μην έχουμε υπερκατανάλωση και σπατάλη των διαθέσιμων υδατικών πόρων, που και αυτή τη χρονιά διαφαίνεται ότι ήταν ελάχιστη και δυστυχώς δεν έχουν πέσει αρκετές βροχές στο νησί. Αλλά είναι, θα έλεγα, ένα διαχρονικό θέμα, με την έννοια ότι δεν αξιοποιούνται και πηγές και φλέγες, να το πω έτσι απλά, όπου συγκεντρώνεται νερά. Θα έπρεπε να είχαν εισακουστεί τοπικές κοινωνίες για δημιουργία ταμιευτήρων σε μέρη που βλέπουμε νερά και χάνονται. Για παράδειγμα, εδώ στο Ηράκλειο, θεωρώ, για την πόλη και το αστικό κέντρο του Ηρακλείου, θεωρώ ότι η λύση στο πρόβλημα της σύνδρευσης είναι η αξιοποίηση του Αλμύρου ποταμού. Με νερό που κάποιες μέρες το χρόνο, όπως ξέρετε, δεν είναι υφάλμηρο, είναι γλυκό νερό, είναι πόσιμο, πολύ, σε επίπεδα πολύ κοντά στο πόσιμο νερό, ασφαλές, πάρα πολύ ασφαλές. Αλλά θεωρώ δεν βλέπουμε πρωτοβουλίες, σε συνδυασμό φυσικά των κυβερνώντων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση μάλλον φωνάζει σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δυστυχώς οι πολιτικοί υπεύθυνοι κοφεύουν. Θεωρώ ότι πρέπει να πάμε σε τέτοιες λύσεις για τον πρωτογενή τομέα, όπως για παράδειγμα αξιοποίηση και το νερό του Αναποδάρη ποταμού. Είχαμε συνάντηση προχθές στο Σκηνιά και έλεγαν ότι τόσα εκατομμύρια κυβικά νερού χάνονται κάθε χρόνο στη θάλασσα.
τι σχεδιασμό πρέπει να κάνουμε για αυτά. Εδώ είμαστε, πρέπει τα κόμματα, οι πολιτικοί και εδώ εμείς οι Ηρακλειώτες να κυνηγήσουμε τέτοια θέματα και για χρησιμοποίηση των νερών φυσικά για υβριδικά συστήματα, για βάζετε στην κουβέντα καινούργιες όρους, γιατί συνήθως ακόμη πρέπει να συζητήσουμε. Τώρα εσείς λέτε να κυνηγήσουμε. Το να κυνηγήσουμε είναι πολύ καλύτερο από το να συζητήσουμε, γιατί όσο κάθομαι και συζητώ, η συζήτηση πρέπει να φέρει και το αποτέλεσμα την πράξη κάποια στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, και εγώ προσωπικά είμαι υπέρμαχος ενός νέου παραγωγικού μοντέλου γενικά για τον πρωτογενή τομέα, που θα έχει μέσα και τη βέλτιστη χρήση του νερού για να μην υπάρχει υπερκατανάλωση. Εγώ προτείνω τη δημιουργία πρότυπων καλλιεργειών ανά περιοχή και ανά προϊόν, να δημιουργήσουμε σε κάθε περιοχή πρότυπους ελαιώνες, να καταλήξουμε ποια είναι η βέλτιστη έκταση, 200 στρέμματα, 300 στρέμματα, και μετά να ενώσουμε μικρές οικογενικές εγκαταλεύσεις σε νέου τύπου τέτοια σχήματα πρότυπα, αλλά να είναι μέτοχοι οι ίδιοι ιδιοκτήτες γης. Τώρα που με τα μέσα τεχνολογίας και το κτηματολόγιο δεν αμφισβητούνται τα όρια της κάθε ιδιοκτησίας, για να μην νομίζει ότι κάποιος, ότι θα έρθουν κάποιοι, θα πάρουν χωράφια και θα τα ενώσουν σε μεγαλύτερα σχήματα, και μέσα σε αυτές τις πρότυπες εγκαταλεύσεις, με μορφή εταιρική μορφή, όποια εταιρική μορφή είναι ενδεδειγμένη, δεν θα υποαξιοποιούνται συντελεστές παραγωγής, γη, κεφάλαιο και εργασία. Θα έχουν το δικό τους προσωπικό, θα έχουν και κίνητρα από την πολιτεία με νέες τεχνολογίες, με επιστήμονες ή με διάθεση κατευθείαν του προϊόντος στους καταναλωτές, των ποιοτικών προϊόντων που θα παράγουν, σε σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας κλπ. Θεωρώ ότι ένα τέτοιο συνολικά παραγωγικό μοντέλο στην οικονομία, στο αγροτικό τομέα, με βέλτιστη χρήση πόρων για εξοικονόμηση του νερού, θα δημιουργήσει και την προστιθέμενη αξία που χρειάζεται ο τομέας. Κύριε Βαρδάκη. Ένα πρόβλημα διαχρονικό, εύχομαι να μην είναι αργά, που δεν σκύψαμε πολιτεία, κοινωνία, πολιτική, φορείς, ποτέ με τη δέουσα σοβαρότητα. Ποτέ μέχρι σήμερα. Γι' αυτό δεν έχουμε φράγματα, γι' αυτό δεν έχουμε λιμνοδεξαμενές, γι' αυτό είχαμε καλές χρονιές και τα νερά πάνε στη θάλασσα, με ένα τεράστιο, ένα μεγάλο μειονέκτημα, κυρία Δουλειράκη, που έχει η Κρήτη, το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης από την Ιερά Πέτρα μέχρι και τα Χανιά, και είναι το εξής: αντλούμε από τον υδροφόρο ορίζοντα το χειμώνα λόγω πρώιμων κυπευτικών, λόγω θερμοκηπίων. Τι σημαίνει αυτό? Όταν αντλείς από 400 μέτρα με 500 μέτρα υψόμετρο της θάλασσας, κάποια στιγμή θα επέρθει η καταστροφή. Γι' αυτό είπα, εύχομαι να μην είναι αργά. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, αντί το χειμώνα να εμπλουτίζονται οι γεωτρήσεις, αντί να εμπλουτίζεται ο υδροφόρος ορίζοντας, εμείς τον ξετινάζουμε αντλώντας νερά για τα θερμοκήπια. Αυτό λοιπόν έχει σαν συνέπεια να αντιμετωπίσουμε τεράστιο πρόβλημα, και λόγω τουλάχιστον αυτά που διαβάζουμε κάθε μέρα, ότι θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι, θα έχουμε λειψιδρία το επόμενο διάστημα. Άρα δεν μπορεί να μιλάμε πλέον θεωρητικά για την εκτροπή του πλατή ποταμού, παράδειγμα. Δεν μπορεί να μιλάμε για το φράγμα της Πλακιώτισσας, ότι δεν μπορεί λόγω του δρόμου, του περιμετρικού δρόμου, να μην μπορεί ο προσαγωγός να λειτουργήσει. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το φράγμα της Φανερωμένης, ότι υπολειτουργεί. Δεν μπορούμε να λέμε ότι το φράγμα, παράδειγμα, Αμυρών, Αγίου Βασιλείου, που η προμελέτη ήταν το 1979, να βρισκόμαστε σήμερα σε μια όρημη κατάσταση δημοπράτησης. Άρα, όλοι πρέπει να σκύψουμε σε αυτό το πρόβλημα, γιατί θα το αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, και είναι η βάση, ο μοχλός ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ, και τους δύο στο στούντιο του 984, οι υποψήφοι βουλευτές Σοκράτης Βαρδάκης με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Στρατάκης με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ευχαριστούμε. Καλά, ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.